Συντρόφισσες και σύντροφοι, από την Κύπρο και το ΑΚΕΛ μεταφέρω εγκάρδιο χαιρετισμό προς την ηγεσία και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εκφράζουμε την ευχή το τρίτο συνεδριό σας να έχει γόνιμο και παραγωγικό διάλογο με θετικά και ελπιδοφόρα αποτελέσματα για τον λαό και τους εργαζόμενους της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, το συνέδριό σας πραγματοποιείται μέσα στο δραματικό σκηνικό του πολέμου στην Ουκρανία, όπως εξελίσσεται μετά τη ρωσική εισβολή. Κάθε νουνεχής άνθρωπος συγκλονίζεται από το δράμα του λαού της Ουκρανίας και ταυτόχρονα τρομάζει στην ιδέα να μετεξελιχθεί σε ένα γενικευμένο πόλεμο ΝΑΤΟ και Ρωσίας με απρόβλεπτες συνέπειες για την Ευρώπη και όλο τον πλανήτη. Οι δυνάμεις της αριστεράς στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο υψώνουμε ξανά τη φωνή μας και απαιτούμε τερματισμό της ρωσικής εισβολής και του πολέμου. Αντιτασσόμαστε την ίδια ώρα στην επιλογή της στρατιωτικής κλιμάκωσης σε επικίνδυνες επιλογές, όπως η αποστολή όπλων από τις χώρες μας στην Ουκρανία, κάτι που βάζει λάδι στη φωτιά του πολέμου που καίει την Ουκρανία. Παρόλο που η τοξική προπαγάνδα των εμπόλεμων επιτελείων έφτασε τούτη την περίοδο στο σημείο να δαιμονοποιεί ακόμα και τη λέξη ειρήνη, εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε να μιλούμε και να απαιτούμε την ειρήνη, τη διεθνή συνεργασία, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Αυτό είναι το συμφέρον των λαών μας, των λαών της Ευρώπης και του κόσμου. Ο λαός της Κύπρου, θύμα εισβολής και κατοχής ο ίδιος, αντιλαμβάνεται απόλυτα τι σημαίνει πόλεμος, όλεθρος, προσφυγιά. Αντιλαμβάνεται βέβαια την ίδια ώρα τι σημαίνουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, τι σημαίνει υποκρισία και επιλεκτική ευρωπαϊκή και νατοϊκή ευαισθησία. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να εκφράσω την εκτίμησή μας για την στήριξη και την αλληλεγγύη του ΣΥΡΙΖΑ, των δυνάμεων της αριστεράς της Ελλάδας και όλου του ελληνικού λαού στον αγώνα της Κύπρου για απελευθέρωση και επανένωση. Ένας αγώνας που σήμερα βρίσκεται σε οριακό σημείο. Το Κυπριακό είναι σήμερα στην πιο επικίνδυνη φάση του από το 1974, καθώς ο εφιάλτης της οριστικοποίησης της διχοτόμησης είναι ενώπιόν μας. Η Τουρκία έχει γίνει πιο επιθετική από ποτέ. Μαζί με τη σημερινή αντιδραστική τουρκοκυπριακή ηγεσία αξιώνουν ανοιχτά πλέον λύση δύο κρατών. Τα τετελεσμένα επί του εδάφους γίνονται μέρα με τη μέρα μία αναστρέψιμα, ενώ στα κατεχόμενα η τουρκοκυπριακή κοινότητα ζει τον εφιάλτη του σταδιακού αφανισμού. Στο διαπραγματευτικό επίπεδο επικρατεί η απόλυτη στασιμότητα, ενώ ο χρόνος βυθίζει το νησί στην κινούμενη άμμο της κατοχής. Το ΑΚΕΛ δίνει μάχη για να αποτραπεί η διχοτόμηση της πατρίδας και του λαού μας, για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις στη συμφωνημένη βάση και πλαίσιο, για να ανοίξει ο δρόμος για μια Κύπρο ελεύθερη, ενωμένη, ανεξάρτητη, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εκατέρωθεν οικονομικές κυρώσεις έχουν αλυσιδωτές συνέπειες στις οικονομίες και τις κοινωνίες της Ευρώπης που θα πληρώσουν το κόστος με ενεργειακή φτώχεια, με ακρίβεια και με ελλείψεις αγαθών. Η αναχέτηση της ακρίβειας αποτελεί πλέον μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες για την αριστερά και το εργατικό κίνημα κάθε χώρας. Εμείς έχουμε ήδη προχωρήσει σε κινητοποιήσεις και πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τη Βουλή, διεκδικώντας μειώσεις στο φόρο προστιθέμενης αξίας για τον ηλεκτρισμό, τα βασικά αγαθά, τα καύσιμα. Χρειάζεται, πιστεύουμε, να ενταθούν και να συντονιστούν πανευρωπαϊκά αυτές οι διεκδικήσεις, ώστε να κατορθώσουμε να υψώσουμε γραμμή προστασίας των ευρωπαϊκών κοινωνιών από την ακρίβεια και τη φτώχεια, να προστατεύσουμε το εισόδημα και το βιωτικό επίπεδο των εργαζομένων των χωρών μας. Φίλες και φίλοι, μπροστά στα σημερινά εκρηκτικά αδιέξοδα του καπιταλισμού και των νεοφιλελεύθερων συνταγών, μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, ο δρόμος ήταν και είναι ο ίδιος. Η οργάνωση και ο αγώνας των εργαζομένων, η κινητοποίηση της κοινωνίας για τα δικαιώματα και τις ανάγκες της. Η ενότητα δράσης της αριστεράς και ευρύτερα των προοδευτικών δυνάμεων πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Ο αγώνας για τη διαφορετική Ευρώπη και τον διαφορετικό κόσμο που οραματιζόμαστε. Για ανάπτυξη που υπηρετεί τις ανάγκες του λαού
και σέβεται τους εργαζόμενους και το περιβάλλον. Για ένα μέλλον της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ειρήνης, ένα μέλλον του σοσιαλισμού. Κλείνοντας, εκφράζουμε τη βούλησή μας για συνέχιση της συνεργασίας των κομμάτων μας τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο. Με αυτές τις σκέψεις, χαιρετίζουμε το τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ευχόμαστε τα αποτελέσματά του να συμβάλλουν σε ένα καλύτερο μέλλον για τον λαό της Ελλάδας.